Νικόλα, πήγαινε στο δωμάτιό σου. Τι έγινε, παιδί μου, γιατί μιλάς έτσι στο παιδί? Θέλεις να σας στείλω και εσένα στο δωμάτιό σου? Και δεν μιλάω άσχημα. Νομίζω θα ήταν καλά να ηρεμήσουμε και να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Ηρεμή με! Θα ηρεμήσω, δώσ' μου δύο λεπτά. Έχει δίκιο, μάνα είναι. Της απήγαγαν το παιδί. Το ακούσατε κι εσείς αυτό, έτσι? Είπε παιδί του. Εδώ μέσα όλοι κάνετε του κεφανιού σας. Κόντεψα να τρελαθώ, το καταλαβαίνεις? Δεν ήξερα μέχρι που θα έφτανε ο. Γαμώτο! Ήξερες, ήξερες και πολύ καλά, μάλιστα. Έπρεπε να με αφήσει να το τακτοποιήσω από την πρώτη στιγμή. Πάω στο δελή. Να μιλήσω. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Κοίτα, τα θέματα που ανοίχθηκαν είναι πολλά και νομίζω ότι δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Μόνο έτσι ίσως βρούμε μια λύση. Αρκεί να μας πεις κάποιες λεπτομέρειες. Κάτι τέτοια γράφω κι εγώ στα βιβλία μου. Όλοι έχουν κάποια νομολόγητη, κρυφή προσωπική ιστορία. Ταυτίζεται το κοινό. Μα ούτε ιερού ούτε όσιο. Να είναι τόσο αλήτης. Συγγνώμη, είναι και συγγενή σας. Εντάξει, είχαμε κάποια ιστορία παλιότερα. Αλλά. Το μικρό. Να μπλέξεις όλο αυτό το μικρό. Αν είναι γιος του, το δικαιούται. Μισό λεπτό. Αν ο Γεώργιος... Ω, mon Dieu! Αν ο Γεώργιος έχει γιο, τότε εκπληρώνεται η διαθήκη του. Δεν σε είχα δει ποτέ στην εταιρεία. Ήμουνα για λίγο καιρό εκεί. Τότε ήσουνα ο ξάδερφος φάντασμα. Είχα ακούσει για σένα, αλλά δεν σε είχα δει ποτέ. Αφού έλειπες στο εξωτερικό. Άσε που δεν τον αφήνανε κιόλας. Αν είπε του Γεώργιου, χάσαμε τα πάντα. Δεν ξέρω τι είναι για σας τα πάντα. Για μένα όμως τα πάντα είναι ο Νικόλας. Και ο Νικόλας είναι δικός μου, μόνο δικός μου, δεν έχει πατέρα. Αυτό και από πρακτικής άποψης είναι αδύνατον. Εκτός αν είχες παρεδώσει με κρίση. Ναι, Φέλη. Από ό,τι φαίνεται σε αυτή την οικογένεια τα μυστικά είναι πάρα πολλά. Ίσως θα έπρεπε... Αυτό το θέμα τελειώνει εδώ. Εγώ θέλω να φύγω, δεν την παλεύω άλλο. Πού πας? Δεν ξέρω, να περπατήσω, να τρέξω, να ουλιάξω. Θα δω. Σε παρακαλώ, μόνο πρόσεξε, μη σε δουν και γίνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ο φόβος και ο τρόμος στον δρόμο με τις λεύκες. Σχιζοφρενής απαγωγίας παίρνει τον πανικό. Έλα, ας το πάνω μου, θα πάω μαζί του. Έχω κάνει μαθήματα απόκρυψης. Αυτό που έχει παρακολουθήσει σχεδόν τα πάντα εκτός από τα μαθήματα που πρέπει να περάσει. Καλά, να προσέχετε. Ναι. Τι λέτε, το εργαλείο, ωραίο? Ναι, αλλά θα το επιστρέψω. Γιατί? Γιατί δεν ήταν σωστό που το πήρα. Εντάξει, μπορεί να τους έστελνε για παίγωτα και για χάμπουργκερ, αλλά το έκανα για πλάκα. Αυτό όμως είναι ακριβό. Εντάξει, δεν φταίς εσύ. Πάνω στην τρομάρα σου το πήρες. Παππού, η αλήθεια είναι ότι τρόμαξα. Γι' αυτό και δεν το θέλω. Είναι σαν να με πληρώναν. Και η μαμά μου έχει πει να μην παίρνω δώρα από ξένους. Δεν πειράζει, βρε, που τρόμαξες. Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα. Θα το δώσουμε αυτό σε ένα άλλο παιδάκι και θα σου πάρω ένα καινούριο. Τι λες? Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι ότι γιατί αυτός έλεγε συνέχεια ότι είναι πατέρας μου. Είναι. Μήπως αυτό το τάμπλετ μου το πήρε ο πατέρας μου? Λοιπόν, ξέρεις τι σκέφτηκα, ε? Επειδή είσαι πολύ καλό παιδί, θα σε πάρω αύριο μαζί μου στους αγώνες. Δεν θα με αφήσει μαμά. Τι λες, ρε, θα σε αφήσει μαμά? Περνάει από το χέρι της μαμάς. Άμα το λέει ο παππούς, τέλειωσε. Και μετά μου πέταξε μία πιστωτική στα μούτρα για να τακτοποιήσω το θέμα και να αγοράσω και 2-3 φουστανάκια. Τι γελίος. Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του σαν άντρας. Και μετά... Το μετά το λένε Νικόλα και είμαι πολύ ευτυχισμένη. Αν δεν ήταν βέβαια και ο πατέρας μου να με βοηθήσει. Μάλιστα. Άρα ο Γεώργιος Λομασίνη έχει γιο. Το ένα μέρος της διαθήκης του παππού Νέστορα εκπληρώθηκε. Τι σχέση έχει το παιδί μου με τη διαθήκη του παππού σου? Ο οριστικός διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας θα είναι πρώτον παντρεμένος. Δεύτερον, θα κάνει πρώτος γιο. Γιο! Τρίτον, θα τον ονομάσει Νέστορα. Και τέταρτον, θα είναι βιολογικό παιδί. Δικό του και της γυναίκας του. Αυτό θα πρέπει να αποδειχτεί με τεστ πατρότητος. Βρε τον κύριε Νέστορα σε τι μπελάδες μας έβαλε. Γι' αυτό θυμήθηκε ο κατανόμαστος το παιδί. Ήθελε να πάρει δείγμα DNA. Ναι, ο Νικόλας μου είπε ότι μία νοσοκόμα τον κυνηγούσε με ένα ξυλάκι για τα αυτιά. Ξυλάκι για να του πάρεις άλλο ήταν. Λυπάμαι που πέρασε αυτή την περιπέτεια. Ύπουλος, συμφεροντολόγος, πονηρός, κάθαρμα. Ελπίζω να μην πέρασαν αυτά στο DNA του παιδιού μου. Το παιδί μαθαίνει από τους γονείς. Και όσο το γνώρισα, μια χαρά. Μόνο που βαράει λίγο. Αυτό το πήρε από τον παππού του και από μένα.
Πάντως, ακόμη και να αποδείξει ότι το παιδί είναι δικό του, ούτε Νέστορα το λένε, ούτε γυναίκα του είμαι, ούτε και πρόκειται να γίνω. Αν ήταν καμιά άλλη, βέβαια, δεν θα έλεγε όχι να γίνει, κυρία Πρόεδρο. Αν με δεις να παρεκτρέπουμε, χαστούκι σε μένα συνέλθω. Α, έχω το ελεύθερο δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό. Τον Γεώργιο τον ερωτεύτηκες? Απλώς ήμουνα μικρή. Γραμματέας του, τότε φάνταζε ο ένας και μοναδικός. Εντάξει, αν ήμουν έξυπνη δεν θα έκανα παιδί μαζί του. Έκανες όμως και είναι ένα υπέροχο παιδί. Δεν του μάθα να σπάει δάχτυλα όμως. Έτσι θα είχε σουβενίρ και από τη μάνα και από το γιο. Πόσες φορές το έχεις πάει στο δάχτυλο? Ξέρω, εγώ δεν θυμάμαι. Από τη βραδιά που το ανακοίνωσα την εγκυμοσύνη. Α, έχεις θητεία δηλαδή. Να προσέχω. Σκοπεύεις να κάνεις πολλά χιλιόμετρα ακόμα? Γιατί, ενοχλώ? Ναι, ενοχλείς. Ενοχλείς πολύ. Ενοχλείς γενικά και ειδικά όταν μου κρύβεις τέτοιες λεπτομέρειες για τη ζωή σου. Έλα, μωρέ, κλειό μου. Να σου πω κάτι. Μην ξαναμιλήσεις. Αλήθεια τώρα, μην ξαναμιλήσεις. Παρακολουθώ ένα αστυνομικό θρίλερ για μια γυναίκα που δολοφόνησε τον άντρα της. Τον δολοφόνησε? Τον έκοψε μικρά-μικρά κομματάκια και τον έδωσε στα σκυλιά τους να τον φάνε. Αλλά ούτε εκεί να τον έτρωγαν. Άσε με να δω τη συνέχεια. Και είχε λόγο να το κάνει αυτό? Ενώ της έκανε κάτι? Τον βαρέθηκε γιατί δεν περνούσε καλά μαζί του. Απλά. Θα βγω για λίγο. Μη δε με δεις στον καναπέ και νομίζω ότι με απαγάγανε και πάλι φωνές. Χρειάζεσαι κάτι απ' έξω να πάω εγώ? Πρέπει να πάω να βρω κάποια στοιχεία και μόνο σε ένα μέρος μπορώ να τα βρω. Καλά, και πρέπει να πας νυχτιάτικα. Νύχτα δεν βγαίνει, παράνομη. Υπομονή και θα δεις και εσύ το φως του ήλιου. Να έρθω μαζί? Όχι, όχι, μόνος μου θα κινηθώ πιο εύκολα. Απλά να έχεις το νου στο τηλέφωνο, θα σου κάνω ένα πάτη να μου ανοίξεις. Σεράζω καλύτερα να κοιμηθώ στο πάτωμα. Ποιο πάτωμα, παιδάκι μου, θα πάθεις τίποτα? Έλα, έλα να με βοηθήσεις, σε παρακαλώ. Δεν πιάνω, μια χαρά, έχω πάει και στρατό, καλά είμαι. Δεν κοιμάμαι σε αυτό το πράγμα, θα πάθω λουμπάκο. Έλα μωρέ που θα πάθεις λουμπάκο, αφού έχεις πάει και στρατό. Ξεχάσε το, δεν κοιμάμαι εγώ, Σεράζω. Να κοιμηθούν αυτοί. Άντε με την Μαρία Αντουανέτα και το σώι της μας κάνανε κατάληψη. Καληνύχτα. Παιδί μου, εδώ είσαι. Και πού θέλεις να είμαι? Ξέρω εγώ. Στην ανατολική πτέρυγα του ανακτόρου. Γελάσαμε. Να σου πω κι εγώ ένα. Αχ, ναι. Τι άλλο έχει πτέρυγες? Οι βιβλιοθήκες, μήπως. Οι φυλακές, μήπως. Σκόπηκε το χιουμοράκι, ε. Μήπως και εδώ φυλακή δεν είναι, γι' αυτό σε ήθελα. Να σου αυξήσουμε τα επισκεπτήρια? Όχι, για να βγω μια βόλτα. Άδεια εξόδου. Έλα, μωρέ. Εδώ άφησες την Εφέλη που είναι τρομοκράτησα. Δεν θα αφήσεις τη Μανούλα που είναι φιλήσυχη? Αυτό να μου πεις, στην Ελλάδα είμαστε. Εδώ οι άδειες εξόδου δίνονται ανεξέλεγκτα. Τέλος πάντων, πότε θες να βγεις? Τι πότε, τώρα? Αφού δεν κάνει να κυκλοφορώ με το φως της μέρας. Επιτέλους, μαμά, το κατάλαβες. Όχι σαν τους άλλους που θέλουν να βγαίνουν το πρωί. Αχ, νομίζεις δεν τους το λέω? Μπράβο, ρε μαμά. Ειδικά στην Εφέλη, συνέχεια. Χωρίς αντιλιακό μακιγιάζ ούτε στο παράθυρο δεν βγαίνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βέβαια αυτό είναι. Πώς έφυγα εγώ από το σπίτι χωρίς ούτε μια απλή αντιλιακή? Έχω εγώ να σας δώσω μία. Με υψηλόδεκτη προστασία. Ναι. Από τα Be Beautiful? Όχι, από το σούπερ μάρκετ. Όχι, σε ευχαριστώ. Πάντως είναι επικίνδυνο να κυκλοφορείτε τη μέρα. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να σας δει.
Εγώ πάλι αυτό πώς δεν το κατάλαβα. Και να ήταν το μόνο. Τέλος πάντων, πήγαινα. Ευχαριστώ, κύριε Δεσμοφύλακα. Πότε πρέπει να γυρίσω για αναφορά? Πριν ξαναγίνεις κολοκύθα. Καθόλου δεν με αγαπάει. Σας αγαπάει, απλά δεν χρειάστηκε ποτέ του να το πει. Λες? Ναι, άμα δεν πάθεις δεν θα μάθεις. Πάμε να... Ευκαιρία που δεν γύρισαν ακόμα οι άλλοι. Αν ρωτήσουν, πες ότι βγήκα μια βόλτα να ξεσκάσω. Γύρισαν. Μπορεί να είναι μικρός. Ίσως μετά από αυτά που πέρασε να βλέπει φιάλτα. Εγώ φεύγω. Το νου στο τηλέφωνο, ε. Τι θες να κάνω, κορίτσι μου, περιμένω το μετρό. Κλείστο φως, σε παρακαλώ πολύ, κοιμάμαι. Εδώ κοιμάται η Άτζελα. Άτζελα, Άτζελα, έχουμε κάτι σαν Άτζελα εμείς. Έλα, παιδάκι μου, θα έρθει η γυναίκα να κοιμηθεί, σήκω. Και τι θα της κάνω εγώ, ήμουν πιο γρήγορος από αυτήν, άσε. Έλα ρε μπαμπά, θα χαλάσει την τσάκιση. Τι τσάκιση, μωρέ, άπαρα τα μας. Έλα, έξαλλη θα γίνει, σήκω. Ω, τι θέλω, κάνω. Σπίτι μου, ορίστε. Άντε με το σηκώ, ορίστε. Έλα ρε μπαμπά. Σαν παιδάκι κάνει. Α, βίγε σου λέω. Τι είναι αυτό μου το πω, να έλεξε. Έλεξε και τη φωτογραφία. Ποια μας είναι αυτή. Ε? Πώς βρέθηκε αυτή εδώ. Δεν ξέρω, θα ψάχνω το άλμπουμ ο μικρός και θα του πέσει. Πού είσαι. Πού. Πω, πω, πω. Τι μου θύμισες, διακοπές στην Εφταλού στη Μυτιλίνη. Τι είχαμε τραβήξει να φτάσουμε. 20 ώρες κατάστρωμα πάνω κάτω πήγαινε το καράβι, ξέρω να γολάγαν όλοι. Και μετά μια ώρα στροφιλίκια με το κτέλ μέχρι να φτάσουμε στην παραλία. Τι ωραία παραλία. Εκεί γνώρισα και ένα κορίτσι. Είχε έρθει και αυτό για διακοπές. Περάσαμε όλη τη νύχτα ξάπλα στα φύκια πίσω από κάτι βράχια να κοιτάζουμε τα αστέρια. Ε, τι μόνο τα αστέρια κοιτούσατε. Ε. Κατάλαβα. Και περάσετε όλο το βράδυ ξάπλα στα φύκια. Ναι, ναι. Τύπησα δεν μάσαγε με τίποτα. Όλοι πήγαν στα sleeping bag, φοβόντουσαν τους σκορπιούς, τα φίδια. Αυτή τίποτα παίρνουν. Ούτε ψάχα δεν έβαλε κάτω. Πώς τη λέγανε, δεν θυμάσαι. Δεν θυμάμαι, έχουν περάσει και χρόνια. Ερωτεύτηκες, Μάκη. Ερωτεύτηκα τώρα, τι είναι αυτά. Απλά, σαν πιτσιρίκι κι εγώ, τσιμπήθηκα. Και δεν μου λες, δεν μου λες. Είδες κανένα αστέρι να πέφτει. Βροχή. Ξέρεις, μακριά από τα φώτα της πόλης, τα αστέρια φαίνονται σαν διαμάντια στον ουρανό. Όπα και ποιητή σου, Μάκη στο ατσάλι. Έκανες καμιά ευχή ή κοιτούσες όλο το βράδυ το κορίτσι? Το μόνο που ευχήθηκα ήταν να την ξαναδώ. Βλέπεις, θα φεύγει την άλλη μέρα. Ποιος την είχε φέρει σε αυτή την παραλία, πώς τη λέγανε, ούτε που θυμάμαι. Και μετά? Και μετά αυτή έφυγε. Πέρασε το καλοκαίρι, ξανά στο πούλμαν, ξανά μια ώρα να φτάσουμε στο καράβι, ξανά 20 ώρες κατάστρωμα να φτάσουμε στον Πειραιά. Νεφέλη! Μητέρα! Αχιλλέα! Πιο σιγά! Αχιλλέα! Τι μας θες? Μου λείψε! Ναι! Ναι. Μόνο αυτό? Τι άλλο έχω εγώ εκτός από τα παιδιά μου και την κρέμα ανοιχτός με φύλλα χρυσού. Πες το έτσι. Και τα καπέλα, τις εσάρπες μου. Μόνο τα κοσμήματά μου πήρα φεύγοντας.
Σαν τους πρόσφυγες στην καταστροφή της Μύρνης. Πρόλαβες και τη μικρασιατική καταστροφή, ρε θηρίο. Ξέρεις και τη μικρασιατική καταστροφή, ρε θηρίο. Αλλά βέβαια, μέχρι την έκτη δημοτικού ανοίγαμε και κανένα βιβλίο. Α, τώρα που είπες για βιβλία, μου λείπουνε κάποια πράγματα από το σπίτι. Έτσι και το μάθει ο Άλκης. Ο Άλκης, νομίζω ότι βγήκαμε να δούμε τα αξιοθέατα. Θα έχει κοιμηθεί τώρα, μάλλον. Ωραία, και πώς θα πάμε σπίτι? Με οτοστόπ. Στα νιάτα μου ταξίδευαν πολύ με οτοστόπ. Πες μου τι έχεις κάνει κι εσύ. Να μη σε νοιάζει τι έχω κάνει εγώ. Τι λέτε, θα σταματήσουμε το αμάξι ενός άγνωστου διερχόμενου και θα το πούμε να μας πάει σπίτι. Σοβαρά τώρα. Καλά, στο πάνω μου. Δεν είναι τόσο εύκολο. Σπάνια σταματάνε. Μόνο στην Ικαρία είσαι άρχοντας με οτοστόπ. Ελάτε, ελάτε. Τι έλεγες? Speechless. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Πού πάμε? Μαμά, έχεις λεφτά για ταξί? Μια λομασίνη δεν κουβαλάει ποτέ χρήματα. Και τότε γιατί σταμάτησες ταξί? Σοβαρά τώρα. Περίμενας να μπω σε αυτοκίνητο αγνώστου διερχομένου εγώ. Μαμά! Τελικά πού θα πάμε? Πάμε φιλοθέη. Αφήστε μας όπου δείξει το ταξίμετρο, 7 ευρώ. Τόσα έχουμε. Βοηθήσαμε κάτι αναξιοπαθούντες εδώ στην περιοχή και τους τα αφήσαμε όλα. Είχαν μεγάλο πρόβλημα οι καημενούλιδες. Μην αγχώνεστε, ψιλοτάτη. Περάστε μέσα, θα τα βρούμε. Ημερομηνία γέννησης. Σπίτι μου, ο μικρό καταφύγιο της ταραγμένης μου ψυχής. Όχι και μικρό, 300 τετραγωνικά χωρίς ημιπέθριους. Τραπεζαρία μου, μπερζέρα μου, κουρτίνες μου.
Πού πήγα και σας άφησα? Τον καλό γερό άφησες παραπονεμένο και μπορεί να τα πάρει. Ω, καναπέ μου. Πόσες στιγμές ξεκούρασης μου έχεις απλόχερα χαρίσει. Πόσες φορές έχεις δεχθεί αδιαμαρτύρητα το πονεμένο μου κορμί. Όχι αδιαμαρτύρητα, έχουν βουλιάξει τα μαξιλάρια. Τι έκανα η τρελή! Όπα, όπα, τι κρίση αυτογνωσία είναι αυτή! Και να είμαι τώρα η βαριόμοιρη. Στέκω εδώ μπροστά σας, να πικροθρύνω δόκεμα, το στιθοδέρνομαι. Άτσα και Ηλέκτρα. Όχι όμως, έσκεφτε να την πάρεις ποτέ στην ομάδα σου. Πού πήγα και σας άφησα? Πού? Στον Κολονό, στον Κολονό. Και πρέπει να πάμε απόψε εκεί πέρα. Οπότε άσε την τραγωδία στους ειδικούς και κοίτα να πάρεις τις κρεμούλες σου. Παιδιά μου, παιδιά μου αγαπημένα, ελάτε. Να την κοιμήδια. Να πλησιάσουμε, λες, να έχει κανένα μαχαίρι και να μας φάξει. Κοιτάξτε γύρω σας. Κοιτάξτε που ήμασταν και που μας έριξε η μοίρα. Ωραία, κοιτάξτε. Κοιτάμε, κοιτάμε, κοιτάμε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στον Κολονό. Γιατί στον Άλκη είπαμε θα πάμε μια σύντομη βόλτα. Και όταν λέγαμε σύντομη βόλτα στη γειτονιά, εννοούσαμε στον Κολονό, όχι στην Εκάλη. Μη άκαρδε, μη. Τι μη? Μη λες γειτονιά, αυτό το δυσανεξία σε γειτονιά πρώτη φορά βλέπω. Τον Κολονό, μαμά, τον Κολονό. Εκεί θα πάμε. Αυτή είναι η καινούργια μας γειτονιά. Για την ώρα. Είναι, παιδί μου, πού είσαι, άργησες? Ανησύχησες? Ανησύχησα, όχι βέβαια, δεν ανησύχησα. Απλώς σε περιμένω γιατί θέλω να κοιμηθώ και έπρεπε να σου ανοίξω. Α, θες να κοιμηθείς? Ναι, αυτό κάνουν οι άνθρωποι τα βράδια, κοιμούνται. Καλά, όχι πάντα. Αν έχουν αϊπνίες, μετράνε προβατάκια. Ή χαζεύουν τα αστέρια. Καληνύχτα. Καλά, δεν θα με ρωτήσεις αν βρήκα στοιχεία για το Γιώργιο? Ναι. Τι έγινε, βρήκε στοιχεία για το Γιώργιο? Εδώ τον έχω. Αντέγραψα ό,τι υπήρχε στον υπολογιστή του. Θα κάτσω να το δω με την ησυχία μου και δεν μπορεί. Είμαι σίγουρος κάτι θα ανακαλύψω. Ειλικρινά, στο εύχομαι. Σε ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι. Ενδιαφέρομαι και προσωπικά. Με παρεξηγείς, ενώ πως οτιδήποτε και να συμβεί σε αυτό το κάθαρμα είναι καλοδεχούμενο. Ναι, το ξέρω ότι αυτό εννοείς. Δεν το παρεξηγώ. Πάμε για ύπνο? Ναι, βέβαια. Άλλωστε, είπαμε, αυτό κάνει ο κόσμος τα βράδια. Ακριβώς. Ελπίζω όταν γυρίσουν οι δικοί σου να μην κάνουν θόρυβο. Τι θες να πεις, ακόμα έξω είναι? Ναι, θα ενθουσιάστηκε Άντζελα με τα αξιοθέατα του Κολονού. Μα δεν μπορεί, τι κάνουν τόση ώρα? Έτσι, όχι έτσι. Βρες το πίσω κείμενο. Ναι, και κάντο με πάθος. Μπράβο. Μπράβο, φώναξε το τώρα. Φώναξε το. Χορούνια, το ολόφωνο. Για όλο, πού είναι και δεν ακούν? Κοίτα,
Γενικά έχει μια πολύ ωραία ταβέρνα εδώ πιο κάτω, τα Καρβουνάκια. Έχει εξαιρετική καρδούμπα. Και, λες να μυρίσει την Άντζελα η καρδούμπα. Έχει και ωραίο κεμπάπ. Μελίνα, δεν είναι ώρα για αστεία. Εντάξει, είπα λίγο να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα. Αφού είσαι και εσύ λίγο στην τζίτα, ρε παιδί μου. Μόνο λίγο. Είναι σοβαρά τα πράγματα. Δεν μπορεί να λείπουν τόσες ώρες, κάτι τους έχει συμβεί. Έλα, βρε άλλη που κάτι τους έχει συμβεί. Θα ξεχάστηκαν κάνοντας βόλτες στη γειτονιά. Και θαυμάζοντας τα αξιοθέατά της. Τα ποτάμια της, τα δάση της, τα αρχοντικά της. Ναι, ναι. Τότε την επόμενη φορά που θα θέλετε να κρυφτείτε από την αστυνομία, να βρείτε κάτι πιο γραφικό. Έχω ακούσει ότι το Παρίσι αυτή την εποχή είναι ιδανικό. Μελίνα, τι είπες τώρα. Κάτι ειρωνικό σε περίπτωση που δεν το κατάλαβες. Αστυνομία. Λες να τους έπιασε η αστυνομία. Όχι καλέ. Αποκλείεται. Πού να τους βρήκαν εδώ. Εκτός κι αν... Εκτός κι αν... Πήγαν στο σπίτι μας. Μπα, αποκλείεται να είναι τόσο βλάκης και οι τρεις. Μπα. Έλα, τους βρήκατε. Όχι, γιατί όχι. Παιδιά, δεν ψάχνουμε καρφίτσα στα άχυρα. Τέσσερις ανθρώπους ψάχνουμε. Να κόψετε το κεφάλι σας να τους βρείτε. Στο σπίτι τους πήγατε. Χαίρο πολύ. Το πρωί δεν ήταν κανείς. Το βράδυ πήγατε. Α, δεν πήγατε. Γιατί ήταν αργά. Φοβηθήκατε τους λύκους. Αποκλείεται να κοιμήθηκα σε ξενοδοχείο. Ναι, γιατί δεν έχουν λεφτά. Γι' αυτό. Όχι. Δεν νομίζω η Άντζελα να κοιμήθηκε σε παγκάκι. Θα πάτε τώρα. Όχι, να μην πάτε τώρα. Τώρα είναι πολύ αργά. Θα πάω εγώ. Ναι, θα πάω εγώ. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω. Άχρηστη. Λοιπόν, για να μην έχουμε τέτοια με τα χθεσινά, σήμερα θα πάω στους αγώνες. Δεν θα πάω στο σχολείο. Μου προκαλεί άγχος. Ούτε καν στην αυλή διάλειμμα θα πάω. Έχω βαδικό τραύμα. Να τα να τα. Άσε που έχουμε μαθηματικά και δεν έχω διαβάσει. Ωραία. Τελευταία φορά που υποχωρώ. Και όχι γιατί έχεις παιδικό τραύμα, που μου έμαθες και το παιδικό τραύμα, αλλά γιατί είπες στον παππού ότι θέλεις να επιστρέψεις στο τάμπλετ, γιατί κατάλαβες ότι αυτό είναι το σωστό. Πάντως, για να σε απαλλάξω από το άγχος, Νικόλα, αυτά τα τάμπλετ. Μας τα έχει κάνει δώρο μια εταιρεία, γιατί αλλάξαμε σύνδεση. Σοβαρά. Μαμά, μπορώ να το κρατήσω. Αλήθεια το λες για να μην στερηθεί το τάμπλετ. Αλήθεια, αν δεις πίσω έχει και το σήμα της εταιρείας. Και πάλι είναι σαν να το μην ξεγοράζει. Πάω στοίχημα ότι το πήρα από το δικό μου γραφείο. Ο Γιώργος διαφημίζεται για το Solarge. Να σου το επιστρέψω. Όχι, αγόρι μου, κράτησε το. Αν το επιτρέπει μαμά. Έφυγα. Να σου πω, πάρε το επαγγελματικό καλύτερα. Δεν το ξέρω και ταιριάζει και με την αμφίεση. Μάλιστα, ευχαριστούμε, ναι. Αχ, τι ωραίο που είναι να κοιμάσαι σπίτι σου. Σπίτι σου. Όχι ρε γαμωτό, όχι ρε γαμωτό. Τι ώρα είναι? Τη βάψαμε. Μαμά, ξύπνα μαμά. Πού βρίσκομαι? Στο κρεβάτι σου, δυστυχώς ακόμα σήκω. Στο κρεβατάκι μου, στο κρεβατάκι μου, τι καλά. Αχιλλέα, παιδί μου, είδα ένα φρικτό εφιάλτη. Να δεις τι εφιάλτη θα δεις αν δεν σηκωθείς. Είδα, λέει, ότι δεν μπορούσαμε να μείνουμε άλλο στο σπιτάκι μας και είχαμε πάει σε μια φρικτή καλύβα στον κολονό, στον κολονό. Πραγματικότητα είναι αυτό, μαμά. Όχι όνειρο. Έλα, σήκω. Πάμε. Μαμά. Μισό λεπτό, κάτι ξέχασα. Τις ψεύτικες βλεφαρίδες.
τις καλές μου γόβες από δέρμα πίθωνα. Μπορεί να τύχει κάποια εκδήλωση, ένα φιλανθρωπικό γκαλά, ένα σημαντικό γεγονός. Πώς θα πάω με τις πλατφόρμες? Πού βρε μαμά στον Κολονό? Α, μην το λες. Μπορεί να γίνει πρωτάθλημα πρέφα στο καφενείο δίπλα από τον Μπακάλικο, να μην έχει η Άντζελα ένα δέρμα πίθωνο να βάλει. Κορόιδευε εσύ, μικρή αναρχικιά. Το θέμα είναι ότι εμείς, σαν ανώτερη τάξη, έχουμε καθήκον να προάγουμε τον πολιτισμό. Ε, βέβαια, γιατί πολιτισμός χωρίς δέρμα πίθωνα δεν γίνεται, γίνεται. Τι ακούω, Θεέ μου. Ορίστε. Ο Άλκης, ποιος τον ακούει τώρα? Μπράβο, πες του να έρθει να φάμε εδώ πρωινό σαν οικογένεια όλοι μαζί. Λέω να φτιάξω αυγά ποσέ. Ταιριάζουμε με την περίσταση. Ναι. Πού είστε, Αχιλλέα? Είπαμε να περάσουμε χθες το βράδυ από το σπίτι και... Πρέπει να είμαι σίγουρος γι' αυτό, να μην περιμένω σπου να ξημερώσει. Γιατί κάνετε βλακίες, γαμώτο? Το ξέρεις ότι δεν έχεις αμάτι όλη νύχτα. Συγγνώμη, έχεις δίκιο, βρε Άλκη. Απλά η μαμά είπε να πάρει κάποια πράγματα από το σπίτι και είπαμε να μην την αφήσουμε μόνη της. Γιατί κάνετε του κεφαλιού σας? Γιατί δεν κάνετε στο και μια φορά αυτό που σας λέω? Αν σας βρουν εκεί θα σας περάσουν χειροπέδες, το καταλαβαίνεις? Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα, εντάξει? Έρχομαι να σας πάρω σε ένα λεπτό, θα με εκεί, βγείτε έξω να σας μαζέψουν. Όχι σε λίγο, τώρα! Τα ποσέ θέλουν 6-7 λεπτά. Πάντα το ξεχνάω. Ποια ποσέ, βρε μάνα, τώρα έχει το Άλκης να μας πάρει. Και τα ποσέ, να μην τα κάνω τα ποσέ. Α, μη με προκαλείς τώρα, μη με προκαλείς τώρα. Έλα, πάμε, πάμε. Μισό λεπτό, τις γόβες μου. Άστε, εσύ δεν ωραίο μαγαζί στον Κολονό ορθοπαιδικά. Θα σου πάρω από εκεί. Αντιού. Όχι αντιού. Au revoir. Ναι. Έλα, Τούλα, θα αργήσω. Όσο θέλω θα αργήσω, λογαριασμό θα σου δώσω. Να δώσει τη συλλογή στο εργαστήριο να ξεκινήσει παραγωγή. Γραμματοσύμων. Τι θα πει πια συλλογή, ρε Τούλα? Κοσμημάτων, την Death Buster. Μπράβο, Τζιμάνι μου, μπράβο. Ναι, αυτή με τις νεκροκεφαλές. Εντάξει, έλα, γεια. Όπου θέλω πάω. Άκου εκεί. Τουλάχιστον θα επιστρέψουμε σαν άνθρωποι και όχι σε κίτρινο αυτοκίνητο. Καλά, δεν σου κακόπεσε κιόλας. Σου δώσε την κάρτα του. Σας παρακαλώ, σιγά μην την έπαιρνα. Ξέρεις πόσα λεφτά βγάζω το ταξί? Σταματήστε να τριχιάζω. Ω, καλός το μαναβικό. Θα κάνουμε και τις αγορές του μανάβικου τώρα. Όπα, τα καρπούζια του Βαγγέλη είναι ζάχαρη, είναι μέλι, λέμε. Να πάρουμε και λίγη βαλεριάνα. Βαλεριάνα να πάρουμε, βλήτα δεν θέλουμε. Έχουμε δική μας όρια. Να το πάρουμε προσωπικά. Εάν δεν πείτε μέχρι να μετρήσω 3, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Φορτώστε να φύγουμε. Δεν το εννοείς αυτό. Αντζελά, κόφτω, κοιμώσαι εδώ. Εγώ βγήκε η Κατερίνα Τσάρκα στην Αθήνα, ζαμέ. Θα πάρω ταξί. Μπείτε να φύγουμε. Μπείτε. Έλα. Θα μπορούσαμε να επιβιβαστούμε από πιο κάτω. Δεν ήταν ανάγκη να μας δει όλη η γειτονιά να μας φορτώνει εδώ μέσα. Δεν ήταν ανάγκη να σας δει η γειτονιά καθόλου. Αλλά δεν καταλαβαίνετε. Έλα. Ρε φίλε, χαλάρωσε. Δεν μας είδε κανείς τέτοια ώρα. Κοιμάται ο κόσμος στη γειτονιά τέτοια ώρα. Εσύ πήρες τα δικά σου πράγματα από το σπίτι. Εμείς αυτά που χρειαζόμαστε να μην τα πάρουμε. Όπως τα πατράκια. Έλα, μαμά. Γιώργη, άκουσε με, αγόρι μου. Έχω να σου πω κάτι πολύ σημαντικό. Με προσέχεις? Ναι. Λοιπόν, αν αποδειχθεί ότι το παιδί είναι δικό σου, πρέπει οπωσδήποτε να χωρίσεις την Κλειό και να παντρευτείς την άλλη.
Ποια άλλη? Με τη μύτη τη μεγάλη. Αχ, συγκεντρώσου, παιδί μου. Τι ποια άλλη? Τη μητέρα του παιδιού. Αλλά τώρα δεν ξέρω. Αυτή θα σε θέλει. Αλήθεια, δεν μου λες, είναι όμορφη. Δουλεύει, αυτή έχει καλή δουλειά. Την ξέρω εγώ. Θα τη συμπαθήσω. Άσε με ρε μαμά, με έχεις ταράξει τις ερωτήσεις. Στις φαλιάρες θα σε ταράξω έτσι και κάνεις το κεφαλιού σου και δεν ακούς τη μανούλα. Όχι, όχι, αυτή τη γυναίκα πρέπει οπωσδήποτε να την παντρευτείς. Πώς το λένε το παιδάκι? Νικόλα. Νικόλα. Όχι, 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 όχι. Θα το βαφτίσουμε Νέστορα. Τη Νικόλας, τη Νέστορας. Και τα δύο από νύ αρχίζουνε. Το θέμα είναι όμως θα σε θέλει αυτή. Και τι να μην σε θέλει. Τι ωραίο παλικάρι είσαι. Έξυπνο είσαι, λεφτά έχουμε. Κυρίως αυτό. Τα λεφτά είναι το σημαντικότερο. Με τα λεφτά όλα τα αγοράζουμε. Ναι, μαμά, να σου πω τώρα πρέπει να σε κλείσω. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Α, και πού είσαι? Όσο για το διαζύγιο με την Κλειό. Καλά, ευκολάκι. Εξάλλου αυτή κυνηγάει τον Άλκη. Κι εγώ το ίδιο. Τι είπες, παιδί μου? Πιο δυνατά, καλέ, δεν σε ακούω, έχει θόρυβο. Αχ, βρε μαμά, δεν μπορώ να σου μιλήσω, σου λέω. Έλα, θα τα πούμε αργότερα, γεια. Γεώργιε, να σου πω. Στο καλό αυτό το παιδί. Α, παπά, τίποτα να μην πάρει από μένα. Ούτε τόσο δά, τίποτα. Τούλα, ελπίζω να είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Τι έγινε? Να έρθω αμέσως. Καλά, έρχομαι. Έλα, γεια. Άμα καταφέρω να κατέβω από εδώ. Βρε, μήπως σε πήρε ο ύπνος? Τι λέτε, κυρία Τούλα? Δεν με πήρε ούτε ο ύπνος, ούτε έφυγα από τη θέση μου. Ρούπι δεν κούνησα. Σίγουρα! Μήπως τα είχες σκοπανίσει και δεν το θυμάσαι? Μα τι λέτε, κυρία Τούλα, δεν πίνω αλκοόλ. Μόνο καμιά σόδα, που και που. Ναι, πρόσεχε τα αλκοτέστ. Καλά! Και αυτό εδώ πώς το εξηγείς? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Τι με φωνάξεις να σε δω να κάθεσαι στην πολυθρόνα μου? Όχι, κύριε Λομασίνη. Λέγε, γιατί με κουβάλεις αρών-αρών, τι έγινε? Έγινε αυτό εδώ. Είναι από την κάμερα ασφαλείας. Το φόρτωσε στο κινητό του φύλακας. Κύριε Λομασίνη, εγώ δεν έφυγα στιγμή από τη θέση μου. Μόνο μια στιγμή για κατούριμα. Επέστονται! Φως φανάρι! Τότε μπήκε ο Άλκης στην εταιρεία. Είδες τι κάνουν οι πολλές εισόδες. Ο Άλκης στην εταιρεία. Μέσα στα μεσάνυχτα. Τσέκαρε στα γραφεία, αν λείπει τίποτα. Κύριε Λομασίνη, όλα φαίνονται εντάξει. Μπορεί να ένιωσε νοσταλγία και να ήρθε να ρίξει μια τελευταία ματιά στην εταιρεία. Τουλά, μιλές βλακίες. Κάτι έψαχνε για στοιχεία, ίσως. Ναι, αλλά και να έψαχνε. Θα βρήκε τίποτα? Δεν θα βρήκε. Έτσι δεν είναι? Ναι, εκτός αν. Μπα. Και να προσπάθησε να μπει στο κομπιούτερ μου, αποκλείεται να τα κατάφερε. Έχω βάλει έναν κωδικό που δεν σπάει με τίποτα. Εντάξει τότε. Οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ανησυχήσουμε. Εσύ πήγαινε, πάρε ένα καλύτερο κινητό. Τώρα. Στα δικά μας. Τι έγινε με το τεστ DNA, πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα? Α, σε μία εβδομάδα μου είπαν. Τόσο πολύ, γιατί αργούνε? Στο CSI τα βγάζουν σε μία ώρα. Ελλάδα σου λέει μετά. Χρόνια πίσω. Ένα μπάνιο, ένα τζακούζι, μια ντουσιέρα. Κάτι σε υδάτινο στοιχείο τέλος πάντων και σαπούνι αντισηπτικό. Κράτα μου τα βατραχάκια, χρυσό μου. Τι έπαθε? Πήγε πρώτη φορά σε επαγγελματικό βαρ. Έπρεπε να είχατε και καρότσα, θα ήταν άλλη φάση. Καρότσα? Το επόμενο που θα μπω θα είναι νεκροφόρα. Λίγο ακόμα να διαπραγματευόμασταν το μεταφορικό, τα βέβαια με την κλούβα της αστυνομίας. Μπόρινγκ, το έχω ξανακάνει αυτό. Μη! Σε παρακαλώ, μαμά, σε παρακαλώ. Έλα. Μα πρέπει να βλέπει την Ανατολή. Άρα καλά έκανα και σας έδωσα το βαν μου. Εγώ πάντως κάθισα πάνω σε κάτι βλήτα. Και που έμαθες να τα ξεχωρίζεις, βρε μάνα? Τα μοναδικά ζαζαβατικά που γνωρίζεις είναι τα λαχανάκια Βρυξελών. Πώς τολμάς και λες έτσι μπροστά μου τα λαχανάκια Βρυξελών? Επειδή εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλο αυτό που γίνεται, θα πάρω το παιδάκι μου και θα φύγω. Το μεσημεριανό δεν έχει λαχανάκια Βρυξελών, έχει όμως μπριάμ. Τι είναι αυτό? Μαναβικό στο φούρνο. Φετούλα θα έχει. Να κάτσω, να κάτσω. Νικόλα, φεύγουμε! Να τρέχεις έτσι όταν σε φώναζα και για το σχολείο και τι στον κόσμο. Κάτσε, παιδί μου, περίμενε. Μισό λεπτό, Μελίνα. Ξέρεις που μπορώ να δω αυτό το στικάκι? Στο λάπτοπ μου, είναι κάπου στην κουζίνα. Φεύγω γιατί. Θα πάω κι εγώ στην κουζίνα να πιω κανένα καφέ. Τουλάχιστον έχει καλή μηχανή. Δεν έχω ξαναπάει ποτέ σε αγώνες box, πάω κι εγώ. Είσαι, θα πεθάνεις εδώ, στο σαλόνι? Εγώ θα κάνω διαλογισμό. Αφού βγάλω τη λαχαναγορά από πάνω μου. Thank you.
φίλε, το άγγοξαστο, έτσι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το έχεις. Το έχω. Ωραία. Όπως είπαμε, στον πρώτο γύρο θα κερδίσεις. Στο δεύτερο γύρο τρως ένα uppercut και πέφτεις κάτω ξερός. Ναι, ρε, μαγκή, τα πούμε 200 φορές. Ναι, άντε να δούμε. Μαγκή. Λέγε, ρε. Δεν πιστεύω να με σακατέψουν, ε. Σε παρακαλώ, αγόρι μου, εσύ το κασέρι θα σκέφτεσαι. Το κασέρι. Ποιο κασέρι. Άμα μου κάνουν τη μύτη σαν του σταλόνε, τι να το κάνω το κασέρι. Μη φοβάσαι, ρε, θα σου πάρω καινούρια. Σου πάρω μία σαν του Μπόζο, ας την βάλω, αξιοχωρήσεις. Δεν το πιστεύω ότι περιστοιχίζομαι από ηλίθιους. Όλα εγώ πρέπει να τα κάνω. Σε λίγο θα αρχίσω να φυλάω βάρδια στην εταιρεία μου. Μπήκε ο Άλκης στα γραφεία, κατάλαβες. Για να το δούμε αυτό το βίντεο τώρα που είναι εδώ. Τι ήρθες να κάνεις, ξαδερφούλη, τι ήρθες. Τι είναι αυτό. Σε πιάσα, πουλάκι. Πέτρο, για έλα λίγο στο γραφείο μου. Τώρα! Έχουμε πρόβλημα. Ναι, ναι, χαιρέτα, ξάδερφε, χαιρέτα. Να δεις εγώ τι χαιρετούρες θα σου κάνω όταν θα είσαι πίσω από τα κάγκελα. Τι είναι? Κάτσε. Χθες το βράδυ μπήκε ο Άλκης στα γραφεία της εταιρείας και βγαίνοντας κρατούσε ένα στικάκι. Μα πώς? Όχι πώς, τι είναι το θέμα. Τι θα μπορούσε να έχει μέσα αυτό το στικάκι που να μας ενοχοποιεί? Υπάρχει περίπτωση να έστειλες κάποιο αρχείο από τον υπολογιστή του λογιστηρίου στο δικό μου? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Το δεν νομίζω, Πέτρο, απέχει από το είμαι σίγουρος όσο από εδώ τα δικαστήρια. Γι' αυτό άρχισε να ψάχνεις. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τίποτα στην τύχη. Εντάξει, θα ξεκινήσω αμέσως. Αν αυτός ο χαμένος ο Άλκης βρει κάτι, την πατήσαμε, Πέτρο. Καταλαβες. Και δεν θα είναι και η πρώτη φορά. Μπράβο, αγόρι μου, καλά τα πας. Έτσι, λοιπόν, τώρα σε αυτό το γύρο θα πέσει κάτω ξερός, εντάξει. Ναι, ρε, μαγκή, κατά να μαχαζός είμαι. Ξέρω εγώ, μωρή λύθια. Άντε, μπες. Πάμε. Άντε. Γουστάρω. Αχ, αναρχία, παρανομία, αληθινό box. Εγώ τους έχω βαρεθεί τους αγώνες. Εμένα, παππούς μου, τους έχεις ασκήσει όλους. Ήταν ο καλύτερος. Εμένα η Άντζελα όλα στα μπαλέτα με έσερνε. Ωραίο είναι το μπαλέτο, εμένα δεν είχανε με πάνε. Ω, κι εγώ που πήγαινα χάλια ήταν, από εκεί σχένω με οτιδήποτε ροζ. Γιατί, μωρέ, ωραίο είναι το ροζ. Ναι, μωρέ, άμα είσαι φλαμίγκο. Τι έκανες, ρε, ηλίθιε, τι έκανε! Δεν το καλός μου, η πλάκα! Καλά, δεν χαίρεστε που κερδίσατε! Τι να χαρώ, μωρέ! Χάσαμε 50 χιλιάρικα! Όσοι ήταν η προκαταβολή που θα έλυνα για το σπίτι! Για σένα! Για μένα!